Γιατί το ξύδι είναι ξινό? Το καθαρό νερό έχει ουδέτερη γεύση. Γιατί το καθαριστικό τζαμιόν είναι βασικό? Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα βρίσκονται στον αριθμό των κατιόν των υδρογόνου που περιέχουν τα όξινα διαλύματα ή των ανιών των υδροξιδίου που περιέχουν τα βασικά διαλύματα. Ο βαθμός οξύτητας ενός διαλύματος εκφράζεται με το pH του. Σε αυτό το εικονικό πείραμα, ο μαθητής ή η μαθήτρια σε ένα διερευνητικό πλαίσιο μπορεί να επιλέξει ένα από 6 έτοιμα διαλύματα και να μετρήσει το pH του με την κλίμακα. Η τιμή 7 αντιστοιχεί σε ουδέτερα διαλύματα, μικρότερες του 7 στα όξινα και μεγαλύτερες στα βασικά διαλύματα. Για παράδειγμα, γεμίζει τον δοκιμαστικό σωλήνα με ξύδι και ρίχνει λίγο στο δοχείο ανοίγοντας τη στρόφιγγα. Κατεβάζει το ηλεκτρόδιο του pH-μετρου, μετρά την οξύτητα του διαλύματος και τη βρίσκει ίση με 3. Ρίχνει και άλλο ξύδι, μετρά το pH και το βρίσκει πάλι 3. Παρατηρεί ότι όσο ξύδι και να ρίξει στο δοχείο, το pH παραμένει σταθερό στο 3. Τι συμβαίνει όμως όταν αραιώσει το διάλειμμα? Ευκαιρία για πειραματισμό. Ρίχνει λίγο νερό πιέζοντας το πλαστικό μπουκάλι. Μετρά το pH και το βρίσκει λίγο μεγαλύτερο από 3. Όσο περισσότερο νερό βάζει, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η τιμή του pH. Ο μαθητής ή η μαθήτρια έχει ακόμα τη δυνατότητα να αρχίσει από σκέτο νερό και να δημιουργεί διαλύματα συγκεκριμένου pH. Η βαθμονόμηση του ογκομετρικού σωλήνα και του υδροβολέα δίνουν τη δυνατότητα σε μεγαλύτερα παιδιά να μελετήσουν το φαινόμενο και ποσοτικά. Έτσι, μαθητές και μαθήτριες λυκείου μπορούν να συνδέσουν άμεσα πειραματικά δεδομένα με εργαστηριακούς χειρισμούς σε εικονικό επίπεδο και να υπολογίσουν τα γραμμάρια ενός διαλύματος με συγκεκριμένο pH και όγκο. Στο φωτόδεντρο, στο πανελλήνιο αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων και συγκεκριμένα στη συλλογή της χημείας, μπορείτε να βρείτε και άλλα διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα.